Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστέριου, όπου σήμερα για την 10η αγωνιστική της Evolution League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα στα Γκραν Καμάρια και στους Indians. Ένα παιχνίδι το οποίο μόλις ξεκινάει και με τους Indians να έχουν και την πρώτη επίθεση. Τα Γκραν Καμάρια από τη μία με ρεκόρ 8-2 μέχρι στιγμή στην σεζόν. Στους Indians οι οποίοι έχουν δώσει ένα μάτς λιγότερο και μετρούν 7 νίκες και 2 ήττες. Ας έχω το πρώτο βίντεο τους φιλοξενούμενους, διαχείρος Βασάλου. Πάμε να δούμε και λίγο τους πεντάδες. Κώστας Γιώργος, Πέργουλης, Χρυσίνας, Τερμιτζάκης και Κουντούρης στην πεντάδα των σημερινών γηπεδούχων. Ενώ από την άλλη για τους Indians έχουμε Βασάλο, έχουμε Μιτσάκο, Μπακάλι, Πουλοκέφαλο και Πολυζό. Θετικό rebound τώρα για τους κίτρινους. Ναι, ευκαιρία, αλλά κόβεται στον αέρα ο Ζαλακώστας. Αλλά κατέληξε εκτός. Κατοχή να δούμε για ποιον είναι. Τελικά αλλάζει χέρια η μπάλα και έχουμε τους σύντυπους τώρα στην επίθεση. Μπακάλης τσεκάρει τις κινήσεις. Να ανεβάσει ταχύτητα τώρα για να φτάσει κοντά. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Φεύγει και εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Βγαίνει η άμυνα τώρα από τους κίτρινους. Πάει προς τα μέσα ο Κουντούρης. Δεν μπορεί να εκτελέσει ούτε στη συνέχεια. Από κοντά θα έρθει το πρώτο καλάθι ο διαχείρος Χρυσίνα. Θα γίνει και το λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους. Πάει κοντά ο Πέργουλης και κερδίζει και το φάουλ που είναι το πρώτο της σημερινής αναμέτρησης. Θα οδηγηθεί τώρα στη μη γραμμή ο παίκτης των γηπεδούχων, οι οποίοι θα θυμίσω πως προέρχονται από τρεις σέρι νίκες. Η τελευταία κόντρα στην Τίντερ Μπολόνια με 39-67. Δεν ανοίγει το σκορ του Πέργουλης, παραμένει το σκορ στο 0-0. Βάζει τη δεύτερη και σπάει το ρόδι για το 1-0. Πρώτος πόντος στο σημερινό μάτς. Μασάλος. Μπακάλης. Πήγε κοντά του και πήρε ο συμπαίκτης του Πουλοκέφαλος, ο οποίος έφτασε μέχρι το lay-up για το 1-2. Πρώτη πόντη στο μάτς και για τους Indians τώρα. Κουντούρης. Αλλά στα δεξιά στον Δερμιτζάκη. Προσποιείται εκείνος. Μιτσάκος μένει πάνω του, αλλά τον νικάει ο παίκτης των Καμαριών. Τρία-δύο τώρα το σκορ, προσποίηση. Ένα σούτ από το πλάι, άστοχο ο διαχείρος Μιτσάκου. Ηρεμία ζητάει ο κότς Αθανασίου. Φτάνει κοντά, δεν είναι καλό το τελείωμα από τον Δερμιτζάκη. Θα χάσει για την μπάλα στην συνέχεια. Το φάουλ από τον Σουβε πάνω στον Πολίζο. Έχει γίνει χαμηλά, δεν μετράει ότι έγινε στην συνέχεια της φάσης. Πρώτο μαδικό αυτό και για τους κίτρινους τώρα. Στην επαναφορά η άσπρη με τον Μπακάλι. Πυροβασάλος. Βάλει πλάτη. Γυρίζει κοντρά και σε δεύτερο αντίπαλο, δεν μπορεί να εκτελέσει. Πολίζος. Φτάνει κοντά, παίρνει τα βήματα, αστοχή όμως. Παραμένει το 3-2. Μπάλα στον Κουντούρη. Κουντούρης κρατάει, ζητάει τώρα και παίρνει ο Δερμιτζάκης. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κίτρινους. Δερμιτζάκης με την μπάλα στα χέρια του θέλει να πάει στο ένας με έναν με τον Μιτσάκο. Τον παίζει καλή άμυνα εκείνος, αλλά θα σκοράζει τελικά ο Δερμιτζάκης. Παρά την καλή άμυνα του αντιπάλου του. 6-43 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ στο 5-2 τώρα για τους κίτρινους. Πολίζος φτάνει κοντά και με το δεξί δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Τον
πούλησε εδώ τον Βολιζό. Ο Ντούρης στεκέται στον αέρα, αλλά έχει κάνει βήματα. Συνέχεια με τους Σίδιανς τώρα στην επίθεση. Φιλοκέφαλος και ο Βασάλος. Στην κορυφή τώρα ο Πολίζος. 8 δευτερόλεπτα οι Ίντιανς. Μητσάκος έχει βάλει πλάτη, αλλά δεν μπορεί να γίνει ο αποδέκτης της πάσας. Με τυπό πλεονέκτημα τώρα για τους κίτρινους. Κάνει στην άλλη πλευρά ο Δερμιτζάκης. Κλείνεται κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και αφήνει έξω τον Τζαλακώστα. Τσακάρει τις επιλογές του εκείνος. Σηκώνεται τελικά ο Χρυσίνας, δεν μπορεί να σκοράρει. Παραμένει το σκορ στο 5-2. Φιλοκέφαλος. Παίρνει το σκρίν από τον Μιτσάκο. Ας αφήσω από την πλάτη. Πολίζω στη γωνία, υποπίεση το σούτ, δεν μπαίνει όμως. Θα γίνει όμως το κλέψιμο που παραμένουν στην επίθεση, Ίδιανς όχι για πολύ. Ζαλακώστας. Φτάνει μέχρι το τέλος, δεν θα αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Της κράτει ωστόσο το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Βασάλος, στον Πολίζω. Και πάλι Βασάλος. Ζαλακώστας έχει βγει πάνω του, τώρα πάει. Ο Περγουλής έρχεται από την αλλαγή των μαρκαρισμάτων. Άσοχο το σούτ από κοντά. Ζαλακώστας. Θα πάει και πάλι μόνος του. Αυτή τη φορά θα έχει θετική κατάληξη προσπάθειά του. Στον στάδιο το σκορ. Και έχουμε και νωρίς νωρίς ένα time out από την πλευρά των Indians. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το time out των Indians. Με τον Κοσμίνα να έχει κάποια πράγματα να πει στους παίκτες του. Έπειτα από αυτά κάτι παραπάνω. Από 5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση, τα οποία βρίσκουν τους γηπεδούχους στο στάδιο. Αδύναμο το σούτ του Πολίζου. Παραμένουν κολλημένοι στους δύο πόντους Ίδιανς. Πουλοκέφαλος είναι ο μόνος που καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Σουτάρει, δεν μπορεί να ευτοχίσει ο Πέργουλης, αλλά έχει κερδίσει το φάουλ και τις δύο βολές παράλληλα. Το φάουλ είναι το δεύτερο για τους Indians, ένα υπερθυμίζω. Έχουμε μέχρι στιγμής στα καμάρια. Θετικό rebound από την δεύτερη άστοση και θα έρθει και το καλάθι. Τρεις πόδι εδώ. Στην φάση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι φτάνουν πλέον στο 10-2. Γίνει ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των άστρων. Πάσα δεν είναι και τόσο καλή για τον Τζαλακώστα, δυσκολεύτηκε αρκετά εκείνος. Στη συνέχεια έχουμε και το φαουλ από τον Πέργουλη. Στην επαναφορά τώρα ο Πολίζος. Μπαλτάς κατεβάζει για τους Indians. Μπαλτάς με τον Κουτούρη μπροστά του. Γίνονται κινήσεις για να πάρει ο Ελευθεριάδης. Βασάλος. 3 δευτερόλεπτα, 2 πρέπει να εκτελέσει ο Βασάλος. Δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι. Κρατάει και έτσι δούμε την μπάλα στα χέρια. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους κίτρινους. Ακόμα μια δυσκολία επιθετικά για τους Indians. Και έτσι αυτό το 12 δεν αλλάζει. Συνέχεια με Κουντούρη. Κουντούρης πάει στα αριστερά. Κύριο Πέργουλης και θα εκτελέσει κιόλας. Δεν το βάζει όμως. Ένας άλλος βγάζει μπροστά τώρα την ομάδα του.
Ο Λίζος βλέπει τον Μπάλτα. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, κλείνεται από δύο. Ο Λίζος φτάνει κοντά με τα αριστερό layup, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Και βγαίνει και αυτή η άμυνα από τους κίτρινους. Καλά, Κώστα συγκρούεται, μετράει κανονικά το καλάθι. Παρόλο που βρέθηκε ο Βασάλης στο παρκέ, είναι αμυντικό το φάουλ. Στο 12-2 πλέον το σκορ. 10 πόντι της διαφοράς. Και ο Ζαλακώστας τώρα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Και μπορεί να πάει την ομάδα του στο συν 11. Άστοχο στην συμπληρωματική βολή ο Ζαλακώστας, αλλά έρχεται εκεί για να μαζέψει το σκουπίδι ο Χρυσίνας να σκοράρει κιόλας και να πάει πλέον την ομάδα του στο 14-2. Αλλαγές τώρα για τους Indians. Τον Μαρδίνα να περνάει στο μάτς, όπως και ο Μπακάλης επίσης επέστρεψε. Μέσα και η βολή για το 15-2 τώρα. Αλλαγή και για τους κίτρινους. Ο Κουρίδης πέρασε στο μάτς. Μπαλτάς. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ξεκολλήσουν από τους δύο πόντους οι Indians. Μαλά έξω και πάλι στον Μπαλτά, θα εκτελέσει για τρεις αυτός και θα το βάλει επιτέλους καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Έρχεται τον Μπαλτάς να δώσει τη λύση στην επίθεση για το 15-5, από το 1-2 είχαν ασφαλώνει, υπενθυμίζω, οι φιλοξενούμενοι. Ζαλακώστας πέρασε και έφτασε μέχρι το τέλος, κέρδισε το φαουλ. 40 το έχει κάνει, δηλαδή ο Μπαρδής. Νέο πρόσωπο τώρα για τους κίτρινους, ο Βασίλης Ζαλακώστας, παίρνει τη θέση του Περγουλή. Τελεί την πρώτη βολή άστοχα ο Γιώργος Ζαλακώστας, παραμένει σκορ στο 15-5. Δύο και 14 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Διαφορά στρογγυλά, στρογγυλά στους 10, χάνει και την δεύτερη ο Ζαλακώστας. Διάνος τώρα θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Μπαλά έξω στον Μπαλτά, νωρίτερα το έβαλε, τώρα θα το χάσει όμως. Βγήκε για μένα από τους κίτρινους. Ο Κουντούρης θα περνάει εξαιρετικά από τον Μπαλτά, ο οποίος τον κρατάει και του κάνει το φάουλ. Το οποίο είναι το πέμπτο για τους Indians. Συμπληρώνουν τα ομαδικά τους φιλοξενούμενοι. Από την άλλη, υπενθυμίζω δύο φάουλ μέχρι στιγμής έχουν γίνει από την κίτρινη πλευρά. Άστοχος στην πρώτη βόλη ο Κουντούρης. Στοχή στην δεύτερη για το 16-5. Μπακάλης. Καλής πλησιάζει, Σκουρίδης μένει πάνω του. Σουτ για τρεις πόντους τώρα, άστοχο όμως από τον κουλοκέφαλο. 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Κουντούρης. Αλλά στην κορυφή με τον Ζαλακώστα να κρατάει και να αφήνει τώρα στον έτερο Ζαλακώστα. Που θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει τώρα ο Γιώργος. 19-5. Φεριάδης. Πέρασε από τον Ζαλακώστα, του κάνει το φάουλ εκείνος. Είναι το τρίτο τώρα για τα καμάρια. Σωστό φάουλ, φωνάζει ο κότς Αθανασίου. Είναι τώρα στο παρκέ, παίρνει ο Βασάλος για τους Indians. Βασάλος, πάσα χέρι με χέρι. Πέρασε ο Πολίζος και έφτασε μέχρι το τέλος, 19-7.
τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Κουτούρης. Ροσγουρίδης αριστερά, εκτελεί για δύο. Δεν το βάζει ο ίδιος, μαζεύει όμως το rebound. Και θα πάει και σε μια νέα προσπάθεια η οποία θα έχει επιτυχία αυτή τη φορά. 21-7 τώρα. Έχουν και ένα φαουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, αυτό φωνάζουν από τον πάγκο. Φιλοκέφαλος. Πυρολευθεριάδης εκτέλεσε για 3 και ευστόχησε. 21-10. Κρατάει ο Κουντούρης. Εκτελεί κιόλας, δεν το βάζει. 7 δευτερόλεπτα, 6. Σγουρίδης στα 4 βρήκε την πάσα, ήρθε για το καλάθι για τους γηπεδούχους με τον Δερμιτζάκη. Έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 23-10. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο μόλις ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην επίθεση, αλλά και στο σύν 13. Καθώς τώρα ο Φωτεινός Πίνακας δείχνει 23-10. Μπάλα στον Δερμιτζάκη. Προσέφτασε κοντά, πρόλαβε και την αντίπαλη άμυνα για το 25-10. Πολύ ωραία εδώ αντίδραση από τον Δερμιτζάκη. Πήδηξε μπροστά του αντιπαλός, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε ώστε να πετύχει το καλάθι. Κάτι θα κάνει και ο Πολίτος, όχι με συγχωρείτε, και ο Μπακάλης στην συνέχεια της φάσης. Το 25-12 τώρα. Ζαλακώστας. Πέρασε η πάσα του για τον Δερμιτζάκη. Πλησιάζει εκείνος την αντίπαλη ρακέτα, κατεβάζει στα χέρια του ο Ελευθεριάδης και του κάνει το φάουλ, που είναι και το πρώτο των Indians στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ερμιτζέκης βάζει την πρώτη με το 26-12. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, την οποία θα χάσει, παραμένει το σκορ στο 26-12. Φτάνει μέχρι το τέλος ο Πολίζος, αλλάζει χέρι στον αέρα. Λίγο έλειψε να πάρει και τους δύο πόντους, ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Πρώτο μαδικό αυτό και για τους κίτρινους στην δεύτερη περίοδο. Μέσα η πρώτη, 26-13. Βάζει και την δεύτερη. 26-14 τώρα. Ζαλακώστας κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Γουναρίδης. Πλοκέφαλος είναι πάνω του. Βγαίνει και παίρνει ο Δερμιτζάκης. Μπαλά στο πλάι. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τα Καμάρια. Γυρίζει εκεί εκτός της ισορροπίας. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο Περγουλής για το 28-14. Λογκέφαλος. Πολίζος θέλει να βρει τον διάδρομο. Θα φτάσει κοντά, θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή τώρα ο Πολίζος. Νωρίτερα θα βάλει και τις δύο βολές του. Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη τώρα αυτού του ζευγαριού βολών. Μέσα η πρώτη ξανά, 28-15. Κάνει την δεύτερη, εξαιρετικό rebound όμως για τους άσπρους. Και ένα σουτ τριών πόντων που θα βρει στο χώρο τον Ελευθεριάδη. 28-18. Κουναρίδης. Πίεση ψηλά από τον πουλοκέφαλο. Καλακώστας, δικάρει δίπλα του. Τελεί για 3, αλλά στοχή ο Όσιος Καλακώστας ήταν τώρα, νωρίτερα ο Δελμιζάκης του δώσε την πάσα.
Ο Λίζος βρήκε Μπακάλι, θέλει να γυρίσει εκείνος για να ξεφύγει, μπερδεύεται όμως και χάνει. Παίρνει στην άλλη πλευρά ο Ζαλακώστας. Στεκέται στον αέρα και σημαδεύει σωστά. 30-18. Φουλοκέφαλος. Μπακάλις άφησε στον Βασάλο. Προσπαθεί να φτιάξει και χώρο. Κάνει την κίνηση ο Μπακάλις, κρατάει ο Βασάλος. Τώρα αφήσει τον Πολίζο. 4 δευτερόλεπτα για τους Ιντιάνς. Θα γίνει όμως ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Δεν βγήκε ο συνδυασμός εδώ για τους κίτρινους, οι οποίοι τώρα θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. Ο Μιτζάκης. Βάλα στα δεξιά. Θα αφήνει να ξεφύγει. Ο Δερμιτζάκης, αλλά θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια. Από δύο ομαδικά για τις δύο ομάδες. Γουρίδης τώρα στο μάτς για τους κίτρινους, παίρνει την θέση του Περγουλή. Γουναρίδης. Δερμιτζάκης. Σπύρος Γουρίδης, Μιτσάκος μπροστά του. Σηκώνεται, αστοχή. Γεννή άμυνα τώρα από τους άσπρους. Το κέφαλος κερδίζει το φάουλ από τον Γουναρίδη, όπως του κοβεί τη φορά. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους κίτρινους. Στην επαναφορά τώρα οι Indians. Ο Λίζος. Έχει κοντά τον Βασάλο. Γύρισε, έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Αλλά Κώστας κατεβάζει για τα καμάρια, 6-17 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά η κίτρινη. Αλλά Κώστας, πάνω του κολλημένος ο Βασάλος. Δερμιτζάκης γυρίζει, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο και θα τον βρει για να σκοράρει για το 32-18. Πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής από τον Δερμιτζάκη. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος για τα καμάρια. Ο Βασάλος κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια επάνω στην προσπάθεια του για σουτ. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Indians. Με τον Μπαλτάνα να παίρνει στο μάτς. Βασάλος εύστοχος στην πρώτη. 32-19. Κάνει τη δεύτερη. Ζαλακώστας. Αυτό τον Γιώργο Ζαλακώστα τώρα. Κουναρίδης. Δερμιτζάκης. Σε κάτι τις επιλογές του, ενώ έχει 5 δευτερόλεπτα. Φτάσε κοντά, επιλέγει την πάσα για τον Γουναρίδη, πρέπει να εκτελέσει εκείνος, υπό την πίεση του Μιτσάκου δεν μπορεί να βρει μια καλή εκτέλεση. Ήταν και δύσκολο το έργο, την αλήθεια, καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Λουκέφαλος κατεβάζει αργά-αργά για τους Indians. Είναι στη γωνία, εκείνο ο Μπαλτάς. Θα το πάρει κιόλας, βρίσκει σίδερο όμως. Μαζεύει και καθαρίζει ο Ζαλακώστας, ο οποίος θα ανεβάζει ταχύτητα. Επιλέγει να αφήσει έξω ο Γουρίδης. Είναι το αποδέκτη της πάσας. Κρατάει, ο Γουναρίδης κάνει κίνηση για να πάρει. Ζητάει και το screen, πάει να το δώσει ο Γουρίδης. Θα παίξει μαζί του, δεν περνάει η πάσα, θα βρεθεί και στο έδαφος ο παίκτης των γηπεδούχων. Η μπάλα είναι για τους Indians, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Του Ντούρις επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Δερμιτζάκη, όπως θα καθίσει για να πάρει και κάποιες ανάσες. Ο κέφαλος. Μυστεριάδης. Θα πιεστεί στο χώρο του κέντρου, θα χάσει κιόλας. Παίρνει την προσπάθεια ο Ζαλακώστας, δεν ήταν και τόσο καλή η επιλογή του νομίζω. Στην συνέχεια ο Σκουρίδης ήταν εκεί για να μαζέψει το σκουπίδι, να κερδίσει και το φάουλ. Το οποίο θα τον στείλει στη γραμμή. Τρίτο
το ομαδικό αυτό για τους Indians. 4-3 τα ομαδικά τώρα. Σουρίδης αστοχήσει με πρώτη βολή, δεν αλλάζει το 32-19. Έτοιμος τώρα σιγά σιγά για την δεύτερη, την οποία θα βάλει. 33-19. Κουλοκέφαλος οργανώνει την επίθεση. 4-20 ακόμα για το φινάλι του δεύτερου δεκαλέπτου. Και ο Μπαλτάς. Κώστας μένει πάνω του, τον κυνηγάει, έχει γίνει το φάουλ. Έχουμε βολές νομίζω. Ναι, είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του παίξη των Indians. Και έτσι είναι τώρα στημένος στην γράμμη της φιλανθρωπίας ο Μπαλτάς. Για το δικό του ζευγάρι βολών. Έξω πρώτη βολή. Μπαλτάς εκτελεί την δεύτερη, θα την βάλει για το 33-20. Κουναρίδης, κάνει πάνω του Μπαλτάς, απλώνει το χέρι του ωραία και κλέβει. Η επιλογή απέναντί του τον Μπακάλι του πέρασε την ασίστ, σκόραρε εκείνος για το 33-22. Εδώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. 3:45 ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σκορ στο 33-22, στο σύν 11. Τα Γκραν Καμάρια μέχρι στιγμής. Γαλακώστας πέφυγε τον Μπαλτά. Σηκώθηκε αστόχησε όμως το σουτ του. Μασάλους καθάρισε το rebound. Είναι και αυτός περνάει το κέντρο για τους Indians. Θα εκτελέσει κιόλας ο Βασάλος, δεν το βάζει όμως. Κουντούρης. Τσεκάρει γύρω του. Σε τώρα στον Γαλακώστα. Πάλι Κουντούρης, Γουναρίδης είναι στη γωνία, θα το πάρει το σουτ, δεν το βάζει όμως. Τελευταίο τρίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Μακάλης αφήνει έξω, πουλοκέφαλος θα εκτελέσει από τη γωνία. 33-25. Στους 8 πέφτει τώρα η διαφορά με την τρίποντη εκτέλεση του πουλοκέφαλου. Κουντούρης για τον Σγουρίδη, ωραία κίνηση, πολύ ωραίο καλάθι. Τον ανεβάζει και πάλι την διαφορά στους 10. 35-25 τώρα. Λοκέφαλος. Μητσάκος στο παρκέ ο Γουναρίδης, συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Παλτάς τα εκτελέσει από τη γωνία, δεν βρίσκει στόχο. Γαλακώστας. Κουντούρης βλέπει τον Γουναρίδη, του περνάει την πάσα. Μπαλά στη γωνία τώρα, το σκέφτηκε για λίγο Γαλακώστας, το πήρε τελικά, δεν το βάλε. Μασάλος, 1:55 ακόμα. Μακάλης, πάει ο Μητσάκος και του δίνει το σκριν. Συνεχίζει ο Μακάλης, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Θα σκοράρει τους δύο πόντους. Παίχνει τον Indians, 35-27 τώρα. Και κέρδισε και το φόλ που θα τον στείλει στη γραμμή. Γαλακώστας περνάει εκτός τώρα για τους κίτρινους. Στην θέση του επιστρέφει ο Δερμιτζάκης. Ενώ ο Μπακάλης ετοιμάζεται για τη συμπληρωματική βολή. Την οποία και θα βάλει κιόλας. 35-28. Κουντούρης. Θα
αμυνά ζώνης τώρα από τους Σίδιανς. Λερμιτζάκης, Βασάλος είναι στην άμυνα, πήγε για βοήθεια και ο Μπαρδής. Ένα μακρινό σουτ στη λήξη του χρόνου από τον Κουντούρη, δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Ανέξυπνη πάσα για τον Πολίζο. Σουτ για τρεις πόντους τώρα, άστοχο από τον Μπακαλή. Στην άλλη πλευρά ο Ζαλακώστας, τρομερή κίνηση πίσω από την πλάτη. Και στην συνέχεια θα οδηγηθεί στην γραμμή. Θα σκέρδισε το φαουλ από τους αντιπάλους του. Μια σύσκεψη τώρα των υπόλοιπων παιχτών με τον κότσο Αθανασίου εκεί στο πλάι, την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ζαλακώστας, ο οποίος θα στοχίσει στην βολή. Χάνει και την δεύτερη, δεν πήραν κάτι από εδώ οι γηπεδούχοι. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στο δεύτερο δεκάλεπτο τώρα. Βασάλος πάει αντίθετα από το screen, κάνει κοντά τον κόβει ο Σγουρίδης ψηλά. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίκτη των Κιτρίνων. Αλλαγή για τα Καμάρια. Ο Ναρίδης περνάει εκτός, συμφέρει στο Χρυσίνας. 11 δευτερόλεπτα διαθέσιμα τώρα για τους Indians. Ο Μπακάλης. Ο κέφαλος. Τα δεξιά με τη βοήθεια του ταμπλό δεν θα σκοράρει. Βγήκε η άμυνα εδώ από τους Κιτρινούς, οι οποίοι θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά με τον Κουντούρη. Ανεβάζει ταχύτητα, βρήκε την πάσα την κατάλληλη στιγμή για τον Χρυσίνα. Θα σκοράρει αυτός για το 37-28. Αποκλειστήριο δευτερολέπτων ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Ο κέφαλος ψηλά πιέζει ο Κουντουρίς. Πυροπολίζος θα γυρίσει, δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Μαμάκος. 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Μακρινή πάσα για τον Χρυσίνα, θα κρατήσει εκείνος. 0,8, τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο και το σκορ δείχνει 37-28. Ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού μας, το οποίο βρίσκει τα Γκραν Καμάρια να προηγούνται με 37-28. Νωρίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε ακόμα και στο συν 15. Ωστόσο τώρα οι Indians έχουν καταφέρει να την ρίξουν και πάλι σε μονοψηφιό. Εδώ δεν θα βγει συνεργασία ανάμεσα σε Μιτζάγκο και Βασάλο, καθώς η πάσα ήταν πολύ υψηλή και δυνατή επίσης. Ζαλακώστας και για δεύτερο σπάνο του, βρήκε την πάσα όμως στην άλλη πλευρά για τον Δερμιτζάκη. Εργούλης. Κουντούρης θα το πάρει, το σούτ και θα το βάλει κιόλας. 40-28. Σε γυρούν με εύστοχο τρίποντο το τρίτο δεκάλεπτο οι Κίτρινοι. Μπαίνουν δυναμικά στο δεκάλεπτο. Πολίζος. Κουντούρης πάνω του. Βρίσκει για την μπάλα. Κουλοκέφαλος τώρα στα 7 δευτερόλεπτα. 3-2, πρέπει να εκτελέσουν οι Indians. Μιτζάκος θα πάρει. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Φόρα ήταν στον κουλοκέφαλο ότι τελείωναν τα δευτερόλεπτα. Εκείνος έψαχνε να βρει πάσα. Κουντούρης. Έχει το φαουλ από τον Ζησί. Στο πλάι η μπάλα τώρα για τους Κίτρινους με τον Κουντούρη να παίρνει και να οργανώνει ακόμα μια επίθεση για τους γηπεδούχους. Ζαλακώστας πήρε και πάλι ο Κουντούρης, το δώσε ξανά, συνεργάζονται οι δυο τους. Φεργουλής, δεν περνάει πάσα, το Βασάλος είναι εκεί.
ο Λίζος. Πλησιάζει, δεν βρίσκει κάποιον διάδρομο. Βασάλος, στα 10. Βασάλος κρατάει, θα εκτελέσει κιόλας για 3. Την παλά στο σίδερο και στα χέρια του Πέργουλ. Στην συνέχεια ο οποίος ήταν ο Λομόναχος εκεί στο rebound. Ο Ντούρης. Μητζάκης. Σηκώνει το βλέμμα, ψάχνει επιλογές. Βλέπει ότι έχει χώρο, πασάρει τελικά στον Κουντούρη. Πέργουλης θέλει να του περάσει την πάσα. Μητσάκος βάζει τα χέρια του, πετάει εκτός την μπάλα και αφήνει τους αντιπάλους με 3,7 στο ρολόι. Κουντούρης παίρνει και εκτελεί από αρκετά μακριά. Δεν βρίσκει στόχο η προσπάθειά του. Μαζεψόπουλο κέφαλος. Τζάκος του δίνει το σκριν, τον κυνηγάει ο Χριστίνας. Κάνε βήματα εδώ ο Πολίζος. Γίνει το λάθος από την πλευρά των Ιντιάνς. Οι οποίοι παραμένουν χωρίς καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Κουντούρης. Και παίρνει ο Δερμιτζάκης, ο οποίος έχει τον Βασάλο μπροστά του. Αφήνει στην αδύνατη πλευρά στον Ζαλακώστα. Είδε την πορεία της μπάλας ο Δερμιτζάκης. Πήδηξε εκεί για να την γραπώσει και κέρδισε για το φάουλ στην συνέχεια. Μάλιστα το φάουλ έγινε και την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο Ζαλακώστας. Έτσι είναι ήδη στην γραμμή για το ζευγάρι βόλων του. Έξω πρώτη βολή, παραμένει το σκορ στο 40-28. Χάνει και τη δεύτερη. Βασάλος καθαρίζει. Τον πίεσε για λίγο ο Πέργουλης. Έτσι όμως ο Βασάλος την βγάζει την επίθεση τώρα του Σίδιανς. Θα πάρει και την προσπάθεια και πολύ καλά κάνει. 40-30 τώρα. Αλλά Κώστας υπό την πίεση του Πολίζου θα περάσει το κέντρο. Κουντούρης. Πέρασε η πάσα καθώς ο κουλοκέφαλος έβαλε το χέρι του. Βασάλος. Ήταν το σκρίνα από τον Μιτσάκο, του το δίνει εκείνος. Την άλλη πλευρά τώρα. Βασάλος εκτελέσει για δύο αδύναμο σουτ. Μιτσάκος είναι εκεί για να μαζέψει. Μια 14 επίθεση για τους Άστρους. 9 δευτερόλεπτα τώρα στη διάθεσή τους. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Θα εκτελέσει ο Βασάλος. Τι έβαλε. 40-33. Πολύ μεγάλο σουτ, πολύ δύσκολο σουτ από τον Βασάλο. Παίρνει τη διαφορά σε 7. Ναι, ο Δερμιτζάκης χάνει προς στιγμή, διορθώνει όμως. Ζαλακώστας, κοπίεση θα το βάλει. 42-33. Πολύζος, παίρνει στον Βασάλο. Μέχρι στιγμής είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει για τους Ιντιάνες. Ζαλακώστας, ζήτησε για επίρροδο Δερμιτζάκης. Κουντούρης δεν διστάζει να εκτελέσει. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, μάζεψε ο Δερμιτζάκης. Ναι, επίθεση για τους κίτρινους που θα καταλήξει σε καλάθι. 44-33 από το σου του Περούλη. Και πάλι στο συν 11 η γηπεδούχη. Έχει σταματήσει η τρίπλα που λοκέφαλος, 10 για βοήθεια, ο Μητσάκος πήρε. Θα γυρίσει και θα σκοράρει. 44-35. Δεν στέλνονται κάπως οι δύο ομάδες σιγά σιγά επιθετικά. Και το θέμα αρχίζει και γίνεται καλύτερο. 5 και 10 ακόμα στην τρίτη περίοδο, με τον Ζαλακώστα τώρα να κρατάει. Ο Κουντούρης στα 7. Προσπαθεί να αποφύγει τον ψηλότερο Πολίζο, η πάσα του περνάει από όλους. Ο Δερμιτζάκης δεν θα πιάσει την μπάλα, θα την αφήσει να καταλήξει εκτός. Και έτσι η επαναφορά θα γίνει από την baseline για τους Indians, αλλά μετά την διακοπή για το timeout. Thank you.
και πάλι οι δύο πεντάδες πατούν παρκέ έπειτα από το time out που είχαμε νωρίτερα. Στην επαναφορά τώρα οι Indians, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 9. Μιτσάκος βρέθηκε αμαρκάρης τους εκεί. Κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, δεν μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε. Και έτσι παραμένει το σκορ 44-35. Ζαλακώστας, πυροχρήστη να σηκώθηκε, κύλησε η μπάλα στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός αυτού στην συνέχεια. Κερασόπουλο κεφαλός. Φινεί έξω ο Μπαλτάς. Θέλει να ξεφύγει, ο Κουντούρης μένει κοντά του. Τώρα όμως θα τον περάσει με ωραία κίνηση. Πλησιάζει στα 4 δευτερόλεπτα, στοχεί όμως την προσπάθεια του Μπακάλης. Κουντούρης. Αλλά καταλήγει στον Δερμιτζάκη. Μασάλος έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Και τους Αλακώστας. Απλώνει το χέρι του και έχει γίνει επιθετικό φάουλ. Ο Πουλοκέφαλος είναι αυτός που το κέρδισε. Τώρα θα δώσουν και τα χέρια τους οι δύο αντίπαλοι. Ενώ το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 4 λεπτά. Όσα μας απομένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πουλοκέφαλος. Ο Λίζος κλείστηκε από τρεις αυτή τον Μπαλτά. Πάλι μπαλά έξω για να πάρει το σούτ ο Πουλοκέφαλος. Ήρθε και για το rebound ο Μπακάλης και για το καλάθι επίσης. 44-37. Έχουμε διακόπη τώρα καθώς ο Χρυσίνας έχει χτυπήσει. Το μάτς περνάει ο Σκουρίδης. Να μην είναι κάτι το σοβαρό ο τραυματισμός του Χρυσίνα. Ενώ συνεχίζει το παιχνίδι μας με τον Σκουρίδη. Αφήνει στον Κουντούρη. Πέρασε η πάσα στον Δερμιτζάκη, αλλά έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Είναι την μπάλα να κυλήσει στο πάρκι ο Πουλοκέφαλος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το χρονόμετρο. Τώρα ξεκινάει η επίθεση για τους Indians. Μασάλος, ανέξυπνα θα του κλέψει ο Ζαλακώστας. Πέφτει πάνω στον Μπακάλι, που έχει κάνει το φάουλ. Το οποίο είναι το δεύτερο για τους Indians. Αναφέρει ο Ζαλακώστας, παίρνει και πάλι. Κάνει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Πολίζο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το 10 είναι το νούμερο που έχει κάνει το φάουλ, όπως δείχνει και ο ρέφερι. Στρέφει ο Γκουνάρης στο μάτς για τους γηπεδούχους. Ζαλακώστας έτοιμος για την πρώτη βολή. Βάζει 45-37. Ετοιμάζεται σιγά σιγά και για την δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. 46-37 τώρα το σκορ. Πουλοκέφαλος άφησε στον Μπακάλι. Θα γυρίσει εκείνος με μια εξαιρετική κίνηση, θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. 46-39. 2-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μουναρίδης. Παίζει με τον Πέργουλη. Θα φτάσει μέχρι το καλάθι, δεν μετράει λέει ο ρέφερι. Τσάμπα οι πανηγυρισμοί. Τα λένε οι παίχτες των γηπεδούχων με τον διαιτητή, καθώς πέντε διαφωνούν.
όπως και να έχει. Έχουμε βόλες για τον Περγούλη, καθώς συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από την πλευρά των Indians. Περγούλης εύστοχος στην πρώτη, 47-39. Βάζει και την δεύτερη, 48-39, με τις δύο εύστοχες βόλες του Περγούλη τώρα. Και πάλι σε 9 η διαφορά. Μπαλτάς θα οργανώσει. Μουναρίδης τον πλησιάζει, παίρνει ο Μπαλτάς. Το αφήνει στον πλάι. Ο Λίζος. Έγινε το φόλο από τον Σγουρίδη, το παραδέχεται και ο ίδιος. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους κίτρινους, έχουν ακόμα δύο να δώσουν. Στεριάδης, πήρε ο Μπακαλής, τα δεξιά υποπίεση θα σκοράρει, 48-41. Βαλτάς στην συνέχεια θα κάνει το φαουλ στην πίεση που άσκησε στον Γουναρίδη, τον οποίο και θα στείλει τώρα στη γραμμή, καθώς υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους Indians. Μουναρίδης άστοχος στην πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Δεν στις δύο από τον παίκτη των Καμαριών. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Μακάλης για τρεις, άστοχος. Στην συνέχεια έχουμε... έχουμε τεχνική ποινή στον στον Μπακάλι. Συζητούν τώρα οι δύο ρέφεροι. Να δούμε ποια θα είναι τελικά η απόφαση. Αντιαθλητικό τελικά. Ακυρώνεται η τεχνική ποινή και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ που έχει κάνει ο Μπακαλής, ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα από την πλευρά των Indians. Στη γραμμή ο Περγούλης θα αλλάξει όμως ο εκτελεστής, θα πάει ο Γουναρίδης τελικά. Αστόχος στην πρώτη, νωρίτερα έκανε 0-2. Τώρα χάνει την πρώτη ο Γουναρίδης. Χάνει και τη δεύτερη. Εισπράττει αυτός το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Παραμένουν στην επίθεση τα Καμαριά. Ο Δερμιτζάκης. Δερμιτζάκης κρατάει στα 7. Μπροστά του Ελευθεριάδης, τον οποίο και θα περάσει. Πρέπει ωραία η πάσα για τον Σκουρίδη. Δεν έρχεται το καλάθι όμως από τους κίτρινους, ενώ θα γίνει και το φόλο από τον Σκουρίδη στην συνέχεια, ο οποίος άπλωσε το χέρι του στον Βασάλο. Τρίτο ομαδικό αυτό για τα Καμαριά, έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Είναι και 35 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βασάλος πάει κοντά του Ελευθεριάδης, παίρνει χέρι με χέρι. Μπροστά του τον Περγούλη, σταματάει την τρίπλα, πήρε ο Μιτσάκος, του δίνει και πάλι. Περιάδης θα εκτελέσει, θα το βάλει, θα κερδίσει και το φάουλ. 48-44. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Ελευθεριάδη. Είδε και τον Περγούλη να πέφτει πάνω του. Και έχουν ευκαιρία τώρα εδώ να
πάρουν 4 πόντους από αυτή την φάση οι φιλοξενούμενοι και να ρίξουν τη διαφορά στους 3 πόντους. Μέχρι το μείον 8 κατάφερε να φτάσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Indians. Τώρα έχουν πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Θα πλησιάσουν κι άλλο. Αυτός τώρα. Με το 48-45. Κώστας. Πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Γουρίδης πιέζεται. Αλλά Κώστας. Έπεσε πάνω του ο Μιτσάκος. Εδώ τον στείλει στην γραμμή των Βολών. Γι' αυτό του βάζει για τις φωνές ο κοτς Μινάς. Αυτός δεν ήθελε να στείλει τόσο απλά τον αντίπαλό του στην γραμμή. Κουντούρης επέστρεψε στο μάτς για τους κίτρινους. Ζαλακώστα στη γραμμή. Άστοχο στην πρώτη. Η αστοχία συνεχίζεται από την γραμμή της φιλανθρωπίας για, για τα Γκραν Καμάρια. Θα βάλει τη δεύτερη. 49-45. Μπαλτάς. 54 λεπτά ακόμα. Σταματάει την τρίπλα αυτήν στον Βασάλο. Κοντά στον Ζαλακώστα εκείνος. Θα φάει την προσπίση ο Ζαλακώστας, ο οποίος πήδηξε σε λάθος χρόνο. Και πήρε έξυπνα ένα φάουλ εδώ ο Βασάλος που συμπληρώνει τα ομαδικά και από την πλευρά των κιτρινών. Και τώρα στη γραμμή ο παίκτης των Indians. Έξω η πρώτη βολή. Παραμένει 49-45. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη βολή του Βασάλος, την οποία θα χάσει και αυτή. Κουντούρης. Περβουλή στον Σγουρίδη. Μισό λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο, έγινε το λάθος. Βασάλος. Κρατάει, τσεκάρει τις επιλογές, Ελευθεριάδης πήρε. Ελευθερώθηκε και εκτέλεσε για 3, δεν το βάλε. Ζαλακώστας τώρα θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό. Πάει στενασμέναν. Ωραίο το γύρο στο επαλά, δεν είναι καλό το τελείωμα. 10 δευτερόλεπτα. Βασάλος στα 8. Βασάλος στα 3, 2, 1. Μπροστά από τον Σγουρίδη, δεν μπορεί να εστοχίσει. Και ολοκληρώνεται έτσι το τρίτο δεκάλεπτο. Και το σκορ δείχνει 49-45. Πήγαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς, που βρίσκει τα Καμάρια να έχουν ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων. 49-45 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Σγουρίδης δεν θα αλλάξει κάτι. Μπαλτάς. Πέρασε πάσα για τον Μιτσάκο με φόρα, έρχεται ο Πολύζος, δεν τον σταματάει κανείς. 49-47 τώρα. Στο δίποδο πλέον πλησιάζουν οι Indians, οι οποίοι επιστρέφουν στο μάτς. Κουντούρης. Ροσγουρίδης άφησε στο πλάι. Ζαλακώστας. Περβουλής προσποιήθηκε, εξέφυγε, πήγε ανάμεσα εκεί στον Μπούγιο. Δεν μπορούσε να πετύχει κάτι καλό. Ο Λίζος. Ελευθεριάδης από τη γωνία, εκτελεί. Έδινε το προβάδισμα εδώ αν έμπαινε το καλάθι. Κουντούρη στέκεται λίγο πιο πίσω από τη βολή. Άστοχο το σούτ του, Δερμιτζάκης μάζεψε, έχασε την ισορροπία του και πάσα σε αντίπαλο. Μπαλτάς. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Έχουμε ένα τραυματισμό τώρα στην άλλη πλευρά. Ο Δερμιτζάκης είναι στο έδαφος, ας ελπίσουμε
να μην είναι κάτι το σοβαρό, γι' αυτό θα διακόψουμε τώρα για λίγο και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε έπειτα από τη διακοπή για το τραυματισμό του Δερμητσιάκη. Ας ευχηθούμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Έχει πέρασει εκτός έπαιξης των γηπεδούχων, ο οποίος δείχνει να κουτσένει. Ας ευχηθούμε να είναι κάτι περαστικό. Συνέχεια λοιπόν με Indians να χάνουν την ευκαιρία τους εδώ στην επίθεση. Ζαλακός τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά, πηδάει μπροστά του ο Πολύζος. Και βγαίνει τελικά η άμυνα. Θα γίνει λάθος πάσαμε στον τον Ελευθεριάδη, δώρο στον Πέργουλη, ο οποίος θα πάει και στη γραμμή. Πάσα του Ελευθεριάδη έδωσε δεύτερη ευκαιρία στους γηπεδούχους. Γρήγορα, γι' αυτό και θα αποσυρθεί τώρα ο Ελευθεριάδης. Στην θέση του πέρασε ο Πουλοκεφαλός. Άστοχη πρώτη βολή από τον Πέργουλη. Μαζί τη δεύτερη. 50-47. Παλτάς Σπυροπολίζος. Σε γράμμι ο Πολύζος. Έτσι έγινε το λάθος από την πλευρά των Indians. Ζητάει φάουλ ο Πολύζος, αν μπορώ να καταλάβω, σύμφωνα με αυτά που λέει με τον ρέφερι. Ωστόσο η αποφάση έχει πάρθει. Ζαλακώστας. Κουντούρης. Πάει από τα αριστερά, θα βρεθεί στο παρκέ ο Μπαλτάς. Του έκανε το φάουλ. Μπαλτάς θα αποσυρθεί καθώς αυτό ήταν το πέμπτο δικό του. Στον πάγκο και ο Μιτσάκος. Στο παρκέ έχουμε τώρα Μακάλι και Μαμακό. Κουντούρης. Ανάμεσα από τέσσερις άσπρες φανέλες. Δεν σκοράρε. Μακάλης πάει μόνος του μέχρι στην άλλη πλευρά. Κερδίζει το φάουλ και θα πάει και στην γραμμή. Ο Σγουρίδης είναι αυτός που σηκώνει το χέρι του. Αυτό νομίζω χρεώθηκε το φάουλ. Μακάλης έτοιμος για την πρώτη. Αστοχή, παραμένει το 50-47. Τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη για να τη βάλει 50-48. Κουντούρης. Στα και 33 ακόμα για το τέλος. Τροπεργουλής. Γιώργος Ζαλακώστας. Είναι πάνω το Μαμάκος, 8 δευτερόλεπτα, αλλαγή μαρκαρισμάτων και πάλι. Καλή άμυνα εδώ από τον Πολύζο, ο οποίος έκλεψε, δέχτηκε το φάουλ στην συνέχεια από τον Ζαλακώστα. Αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Ζαλακώστα, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μας έπειτα από το time out. Μόλις δύο πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες και θα ισοφαρίσει τώρα με την ατομική του ενέργεια ο Πολύζος. Το 50-50 το σκορ και όλα ξανά από το 0. 7 λεπτά ακόμα στο 4ο δεκάλεπτο. Σε το ντέρμπι. Καλά κρατεί εδώ στο πλήθο του Περιστερίου. Υπενθυμίζω 11η αγωνιστική της Evolution League. Έχουμε φάουλ τώρα επάνω στον Πουλοκέφαλο.
Φαουλ νούμερο 3 αυτό για τους κιτρινούς. Στην επαναφορά η Ιντιανς γίνεται η κίνηση από τον Μπακάλι. Τελικά επιλέγει τον Βασάλο ο πουλοκέφαλος, ο οποίος θα γραπώσει και την μπάλα συνέχεια. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Έχει κερδίσει όμως τις δύο βολές. Και ο Σγουρίδης τώρα αποσυρθεί από τους γηπεδούχους στην θέση του. Πέρασε ο Τσακανικάς. Έξω η πρώτη βολή, παραμένει το 50-50. Βάζει τη δεύτερη. Και το προβάδισμα τώρα στα χέρια των Indians, οι οποίοι προηγούνται 50-51. Δίστασε ο Πέργουλης, έγινε το λάθος. Ο κέφαλος στέκεται. Ενδιάστηκε εδώ, Κουντούρης τον πιέζει. Γυρίζει, πήρε ο Πυροπολίζος. Κάτσε αρκετά ο Πολίζος, κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια. Και τώρα θα πάει εκεί αυτό στην γραμμή. Έξω πρώτη. Δεν εκμεταλλεύονται τις βολές τους Indians, οι οποίοι παραμένουν στο σύν 1 τώρα. Βάζει τη δεύτερη και ο Πολίζος, μία στις δύο για το 50-52. Κουντούρης. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των κίτρινων σε αυτή την αντεπίθεση που έχουν κάνει οι Indians. Τσακανίκας αφήνει στο πλάι, Υπέργουλης θα σηκωθεί για δύο και θα το βάλει. 52-52. Ο Λίζος. Πήρε ο Μπακάλης. Προσπαθεί να αποφύγει τον Υπέργουλη, θα το κάνει με μια μαεστρική κίνηση. 52-54. 5,5 λεπτά ακόμα μέχρι το φινάλε. Κουντούρης. Αυτός τον Ζαλακώστα, Τσακανίκα ζήτησε στο πλάι. Έχει πάνω τον Μαμάκο. Που εξαιρετική πάσα, τι έβγαλε εδώ ο Τσακανίκας. Γι' αυτό και τον δείχνει ο Πέργουλης. Πολύ ωραία, ασίστ, έτοιμο καλάθι. 54-54. Λοκέφαλος. Θέλει να περάσει ο Μπακάλης, δεν μπορεί να βρει στόχο. Μαμάκος παλεύει και να συγκρατήσει την μπάλα εντός γραμμών, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπάλα πάει και πάλι πίσω. Τώρα δίνεται συνέχεια στο μάτς. Ζαλακώστας, ναι. Στο μαρκάρισμα του ο Πολίζος. Πυροπέργουλης. Τσακανίκας. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μάζεψε όμως ο Πέργουλης και σκόραρε στην συνέχεια στην δεύτερη ευκαιρία που είχαν τα καμάρια. 56-54 το προβάδισμα και πάλι στους γηπεδούχους. Να μπαίνουμε στα τελευταία 4 και 20. Κρατάει ο Βασάλος. Στέκεται. Πολύ ωραία η κίνησή του, δεν είναι όμως εξίσου καλό το τελείωμα. Ζαλακώστας. Τσακανίκας. Γυρίζει, αφήνει στο πλάι. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Γιώργος Ζαλακώστας για 3. Τον πούλησε μπάλα εδώ. Βγήκε. Πολίζος φεύγει στην άλλη πλευρά, εκρηκτικότατος ο Πολίζος αυτή τη φάση. Πάτησε τον γκάζι και έφτασε μέχρι το καλάθι για το 56-56. Και έχει κερδίσει και το φάουλ επίσης.
Και πάλι στην ισοπαλία το μάτς. Κάτι που μπορεί να αλλάξει αν ευστοχεί στην βολή του ο Πολυζός. Θα τη βάλει και αυτή, 56-57 τώρα. Τσακανίκας. Πυροπέργουλης και εκτέλεσε αμέσως και το βάλε επίσης. 58-57. Το προβάδισμα πάει και πάλι στην πλευρά των γηπεδούχων. Ο Πέργουλης πανηγυρίζει το καλάθι του. Από την άλλη πλευρά έχουμε το time out για τους Indians. Τριάκι 22 ακόμα για το φινάλε, στο 58-57 το σκορ. Με τον Πέργουλη να κρατάει επιθετικά τα καμάρια και να τους έχει δεύτερα. Και το προβάδισμα του ένας ποντού. Μασάλος παλεύει. Έφτει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, έγινε το φαουλ τελικά. Πέμπτο φαουλ για τον Ζαλακώστα. Που θα πέρασε εκτός και στην θέση του ο Γουναρίδης. Μασάλος ευστοχή στην πρώτη για να ισοφαρίσει ξανά, 58-58. Κάνει την δεύτερη, μαζεύουν όμως το επιθετικό rebound οι Indians. Ο Λίζος. Μιτσάκος. Κόντρα στον Τσακανίκα, δεν μπόρεσε να βρει κάποια εκτέλεση, βρέθηκε στο παρκέ ο Λίζος. Γι' αυτό και διακόπτεται τώρα το μάτς. Κατοχή είναι για τα καμάρια, δεν κάνω λάθος, ναι. Για 51 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι στα τελευταία λεπτά. 58-58 τώρα το σκορ. Όλα στην ισοπαλία. Κουντούρης. Τσακανίκας του δίνει το σκριν. Μιτσάκος γίνει πάνω του, εκτελεί ο Κουντούρης για 2, δεν παίρνει το καλάθι. Ο Λίζος κρατάει, γίνει έξω και αφήνει στον Βασάλο. Εκτελεί για 3, ο πουλοκέφαλος δεν το βαλέ, ήταν καλό το σούτ όμως. Κουντούρης. Κρατάει και παίρνει ο Περγουλής. Κουναρίδης τώρα. Στα 7 δευτερόλεπτα. Θα παίξει με τον Τσακανίκα, δεν λέει για τόσο καλή συνεργασία. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 2 λεπτά. Μπάλα είναι για τους Indians, οι οποίοι μπορούν να περάσουν και πάλι μπροστά. Αν βρουν κάτι καλό από αυτή την επίθεση. Ο Ναρίδης πάει ψηλά για να πιέσει τον κουλοκέφαλο. Πυρολευθεριάδης αυτή στον Βασάλο. Βασάλος κρατάει στα 11 δευτερόλεπτα, θα εκτελέσει κιόλας για 2, δεν μπαίνει το καλάθι. Μιτσάκος πάλεψε, ο Γουναρίδης καθάρισε όμως τη φάση. Πιέζεται, περνάει και από τον κουλοκέφαλο ο Γουναρίδης. Κουντούρης. Πέρασε ο Ζαλακώστας. Έχει γίνει το φάουλ. Χαμηλά νομίζω πρέπει να έχει γίνει. Να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ναι, τελικά έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Πάει στο play μπαλά. Μουναρίδης πήρε από την επαναφορά. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Θα χάσει ο Γουναρίδης.
Ενδιασμός για τους Indians. Στάπα ψηλά, τρομερό στοπ από τον Ζαλακώστα. Σηκώθηκε στο Θεό ο παίκτης των γηπεδούχων. Και τώρα θα κερδίσει και το φόλα τον Πολίζο. Τρομερή φάση νωρίτερα. Απογειώθηκε κυριολεκτικά ο Ζαλακώστας. Αλλαγή. Για τους, όχι, δεν υπάρχει αλλαγή, έχουμε time out για τους γηπεδούχους. Οκτώ δευτερόλεπτα ακόμα μας χωρίζουν για το τελευταίο λεπτό του μάτς. Το σκορ στο 58-58 και μόλις έγινε και το πέμπτο ομαδικό των Indians. Θα στείλει τον Κουντούρη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εύστοχο στην πρώτη Κουντούρη. 59-58. Εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη. 2 στους 2 σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο ο Κουντούρης. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ευθεριάδης. Πέρασε τον Βασάλο. Έκοψε και πήρε ο Πολίζος. Έφτασε κοντά και σκόραρε κιόλας. 60-60. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Κουντούρης. Τα ο Τσακανίκας εκείνον θα πάει μπάλα. 11 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Κουντούρης στα 7. 6. Κουντούρης περνάει σε ένα ανάποδο lay-up. Καθαρίζουν το rebound οι φιλοξενούμενοι. Κάνει ο Ελευθεριάδης. Ρεμή κατάσταση είναι επίσης τώρα των Indians. 16 δευτερόλεπτα, 15 τώρα. Βασάλος, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 12 για το τέλος. Βασάλος στα 3, 2, 1. Δεν έχει δει το ρολόι ο Βασάλος. Του έχει μείνει μπάλα στα χέρια. Αδράνεια εδώ από τον παίκτη των Indians, ο οποίος πετάει στα σκουπίδια την ευκαιρία των φιλοξενούμενων και αφήνει τώρα 2,5 στην διάθεση των γηπεδούχων, οι οποίοι θα σχεδιάσουν τώρα στο time out τι θα κάνουν. Επιστρέφουν και πάλι 2 πεντάδες, 2,5 στο ρολόι, 60-60 το μάτς. Μια τελευταία επίθεση για τα κράκα μάρια, να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τσακανίκας στην επαναφορά. Ο Πέργουλης στο 1 θα εκτελέσει για 3, έξω η μπάλα. Ούτε καν Στεφάνη δεν βρήκε προσπάθεια και έτσι οδηγούμαστε στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο νικητής δεν κρίθηκε στην κανονική διάρκεια, έτσι μόλις ξεκίνησε το έξτρα πεντάλεπτο του μάτς. 60-60 το σκορ. Έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο τώρα από 5 λεπτά για να μάθουμε αν θα υπάρξει κάποιος νικητής στην σημερινή αναμέτρηση. Άστοχο το τρίποντο του Ελευθεριάδη. Ερβούλης βάλισε την μπάλα, ο Γουναρίδης πήρε το τρίποντο, το χάσε. Μαζέψε ο πουλοκέφαλος. Βασάλος. Να ξεφύγει ο Πολίζος, άφησε στη γωνία. Έχει βρει παίκτης των γηπεδούχων. Έτσι μπάλα παραμένει στους Indians. Τζακός. Ελευθεριάδης. Πολίζος και πάλι από τα δεξιά βρήκε ωραία τον Μιτσάκο. Θα τελειώσει και τη φάση εκείνος για το 60-62.
Έλα, Κώστας. Ωραία, θα στριφογυρίσει, δεν τελείωσε την φάση, Μιτσάκος στο παρκέ και ο Περγουλής διεκδικεί την μπάλα. Και έχουμε τζαμπολ. Παραμένει κάτω ο Περγουλής. Τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια του Τσακανίκα. Δεν αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό. Περγούλης. Τσακανίκας θα γυρίσει. Κόβεται η προσπάθεια του από την πολύ καλή άμυνα του Μιτσάκου. Προκεφαλός. Παίρνει το screen. Φτάνει μέχρι μέσα και τελειώνει τη φάση με το lay-up. 60-64. Το βάδισμα 4 πόντο τώρα για τους Indians. Μετράει εκεί 20 να απομένει για το φινάλε. Κουντούρης. Φύγει η μπάλα. Και γίνεται το λάθος έτσι για τους κίτρινους. Και νέα διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς. 3 και 13 ακόμα στην παράταση. Οι Indians έχουν καταφέρει να πάρουν μια μικρή διαφορά 4 πόντων, την οποία μπορούν και να μεγαλώσουν αν καταφέρουν να πάρουν κάτι καλό από αυτή την επίθεση. Έχασε ο Πουλοκέφαλος, έκανε για το φάουλ στην συνέχεια στον Ζαλακώστα. Είναι αντιαθλητικό τελικά το φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής. Είναι απόφαση η οποία φέρνει τις διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά των Indians. Κώστας θα στοχίσει στην πρώτη. Παραμένει το 66-64. Ο Ζαλακώστας είναι έτοιμος για την δεύτερη. Χάνει και την δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι γηπεδούχοι. Μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή τους. Ναρίδης. Ο Περγουλής. Έχασε, κρατάνε όμως τα καμάρια. Στα 3 δευτερόλεπτα θα έρθει ένα τρίποντο, άστοχο όμως. Πασάλος. Βάζει ο Πασάλος, κρατάει. Σε κάτι τις επιλογές του, πήρε ο Πολύζος. Και τον Μιτσάκο με το δεξί χέρι θα τελειώσει τη φάση και με επιτυχία. 60-66. Από ότι παραμένουν στην παράταση οι γηπεδούχοι. 60-60 τελείωσε το 4ο δεκάλεπτο. 60-66 είναι το σκορ τώρα. Περγούλης για 3. 63-66. Πολύ μεγάλο σουτ. Στο τρίποντο διαφορά. Τελευταίο δίλεπτο. Πολύζος. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Ελευθεριάδη θέλει να απαντήσει. Θα το κάνει. 63-69. Άμεση απάντηση από τους Indians, οι οποίοι πάνε και πάλι στο συνέξι. Περγούλης. Πέρασε η πάσα στον Ζαλακώστα. Πήδηξε ο Μιτσάκος τον κρέμισε στο παρκέ. Και θα του κάνει και το φάουλ που θα τον στείλει στη γράμμη τώρα. Νωρίτερα υπερθυμίζω δεν κατάφερε να
πάρει κάτι από τις δύο βολές του Ζαλακώστας. Να δούμε τι θα καταφέρει τώρα. Έξω η πρώτη. Ένα και 39 ακόμα στο ρολόι. Ζαλακώστας χάνει και τη δεύτερη. Ούτε και τώρα θα καταφέρει να φέρει κάποιον πόντο. Γυρίζει με πολύ ωραία κίνηση ο Πολίτσος. Δεν θα σκοράρει όμως. Τουντουρίς. Ναρίδης φτάνει κοντά, ανάποδο λέει απ, κερδίζει το φάουλ από τον Μιτσάκο. Και σειράζει τώρα να εκτελέσει δύο βολές. Μιτσάκος αποσύρεται τώρα από τους Indians, Μπακάλης παίρνει στο μάτς. Και ο Γουναρίδης είναι τώρα στη γραμμή. Έξω η πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. Για το 64-69. Πέρασε ο Βλοκέφαλος, κρατάει. Ναρίδης κολλημένος πάνω του. Πασάλος. Κυροπολίτσος μεταλλεύεται την γρηγοράδα του, φτάνει κοντά, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 64-71 πλέον με τον Πολίτσο να φτάνει κοντά, να χτυπάει με την εκρηκτικότητα του σε αυτή τη φάση και να σκοράρει κιόλας για να ξεφύγουν τώρα οι Indians στο συν 7, που μπορεί να γίνει και συν 8 αν ευστοχίσει ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Θα τη βάλει και την βολή, 64-72 πλέον. Και μόλις μπήκαμε τώρα, στο τελευταίο λεπτό. Ζαλακώστας για 3, δεν είναι καλό το σουτ, μπάλα καταλήγει και εκτός. Και από εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τους κιτρινούς. Ο Παζόγλου στο μάτι τώρα για τα καμάρια, παίρνει τη θέση του Τσακανίκα. Μακάλης. Μπάλα στον Βασάλο, που αρκετά μακριά δεν θα πετύχει το τρίποντο. 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ναρίδης θα εκτελέσει για 3, η μπάλα στο σίδερο και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα